Καλημέρα. 30ο επεισόδιο της σειράς ROM 2 με mod της Party ξεκινά. Και να πούμε εδώ ότι το ROM 1 Remastered θα είναι διαθέσιμο στις 29 Απριλίου και θα παιχτεί φυσικά στο κανάλι. Εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση με ποια φατρία να κάνουμε την καινούργια εκστρατεία, γράψτε το σε σχόλιο κάτω από το βίντεο ή στο Facebook. Να αναφέρω ότι υπάρχουν και φατρίες οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο αρχικό παιχνίδι, παραδείγματος χάρη η Μακεδονία. Αλλά ας πάμε στα της εκστρατείας. Εδώ βλέπουμε τη σύμμαχό μας, είναι οι Σιρακούζες, οι οποίες μαζεύουν στρατό. Έχουμε 110.469 χρήματα στα ταμεία μας. Αναγύρω είμαστε αρκετά πεσμένοι στα 1.263. Ενώ τα τρόφιμα ανέβηκαν αρκετά στα 152 και έχουμε χειμώνα το 246 π.Χ. Και για να δούμε λίγο και τους στόχους μας, θα προτιμήσουμε στρατιωτική νίκη. Θα πρέπει να ελέγξουμε 90 οικισμούς μέσω κατάκτησης υποτέλειας ή και στρατιωτικών συμμαχιών. Έχουμε 64, δηλαδή έχουμε αρκετά να κάνουμε ακόμα. Ενώ και επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε και 6 επαρχίες μέσω κατάκτησης υποτέλειας και στρατιωτικών συμμαχιών επίσης, και τις έχουμε και τις 6, είναι Ελλάδα, Μακεδονία, Ιταλία, Συρία, Περσία και Θράκη, καθώς επίσης και να διατηρήσουμε 240 μονάδες, και αυτή τη στιγμή έχουμε 200, δηλαδή στις μονάδες είμαστε αρκετά κοντά. Και για να πάμε λίγο εδώ στο στρατηγό μας τον Νίκον, ο οποίος πολιορκεί την Τυγής. Δεν έχει αρκετό στράτευμα για να μπορέσει να πάρει την πόλη, οπότε θα έρθει και ο Αιτίωνας για να μπορέσει να πάρει και εμπειρία. Και για να δούμε τώρα, τα ποσοστά είναι υπέρ μας. Αμυντική στάση. Και κατάληψη. Έχουμε και κάποιες αυξήσεις βαθμού εδώ στους στρατηγούς μας. Διοίκηση υπηκού. Και θα πρέπει να αλλάξουμε και μερικά κτίρια εδώ, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για την δικιά μας πατρία. Διάλυση. Θα φέρουμε και τον βασιλιά μας, τον Αγισίλαο, προς την Τυγής, για να μπορέσει να χτυπήσουμε και τα Γάδυρα, η οποία είναι και η πρωτεύουσα της Νέας Καρταγένης. Ο Αργάδης, ο οποίος έχει μείνει πίσω, θα έρθει και αυτός. Και για να πάμε από την πλευρά της Περσίας, όπου ήδη έχουμε κάνει πόλεμο με την Αραχωσία. Εάν και είχε αρκετές απώλειες ο Κλεομένης, να δούμε αν θα μπορέσει με την υποστήριξη του Κλεόνιμου να πάρουμε και αυτή την πόλη. Ναι. Τώρα είμαστε καλά. Θα έχουμε αρκετές απώλειες πάλι, αλλά είναι σημαντικό να πάρουμε την αρμοζία. That's your command.
Και πρέπει να αλλάξουμε όλα τα κτίρια εδώ. Ωραία, σμαλτωτής. Και η Περσέπολη εδώ θα κάνουμε υπόγειο υδραγωγείο, ενώ στην Κορ αγρικίες, οι οποίες μας δίνουν συν 4 τροφή, η οποία χρειάζεται, και 50 πλούτο από τα αγροκτήματα. Από ό,τι βλέπω, η πρωτεύουσα της Σαραγωσίας είναι εδώ, αυτή η Φούρα, οπότε προς τα εκεί θα κατευθυνθούμε. Να φέρουμε και την πράκτορά μας, την Τιμάνδρα, εδώ προς τους Ροξολάνους. Επίσης και εδώ ο Φώτιος έχει αρκετές απώλειες. Καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο ώστε να αναπληρωθούν οι δυνάμεις. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Αριστίδης. Και πάμε ψηλά στην Ιταλία να δούμε το βόρειο μέτωπο. Όπου ήδη έχουμε κάνει υποτελείς μας εδώ στη Μασσαλία τους Ισούβρες. Και θα προσχωρήσουμε να κάνουμε πόλεμο με τους Αρβένιους για να μπορέσουμε να πάρουμε την πόλη της Τολόσας. Και πάμε λίγο να δούμε και τη διπλωματία. Οι περισσότεροι είναι, οι σχέσεις μας είναι μη φιλικές, από ό,τι βλέπω. Η Σουηδή, για να δούμε. Εμπορική συμφωνία χαμηλή. Θα τους δώσουμε 3 χιλιάρικα. Πάλι χαμηλή, δύσκολα. I am sure that your wares will find a home somewhere. Και μια καινούργια φατρία εμφανίστηκε, η Χωράσμη, στους οποίους από ό,τι βλέπω δεν μπορούμε να κάνουμε εμπορική συμφωνία. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Ας πούμε για σύμφωνο μη εχθροπραξίας. Δεν το δέχονται. Δεν πειράζει. Και πάμε στον επόμενο γύρο. We humbly ask for a single modest subsidy to help our people in a dark time. Οι Ναβατέα μας ζητούν ένα σύμφωνο μη εχθροπραξίας. Θα τους κάνουμε μια αντιπροσφορά.
Απαιτήσουμε εμείς 2 χιλιάρικα. Είναι χαμηλή, είσαι χωρίς λεφτά, μέτρια. Ζητάνε 2 χιλιάρικα. Εντάξει, ας τα πάρουν. You serve your people with honor and will show. The spirits have noticed that our treasure stores are wanting. Can you help with this small matter? Αν θέλουν έτσι. Όχι, δεν θελευτούμε. Είναι πολλά τα χρήματα, 14.000. Και πολεμικές προτεραιότητες. Καθώς οι εχθροί σου γίνονται πιο ισχυροί, είναι σημαντικό να έχεις ένα καλά ισορροπημένο στράτευμα. Έχοντας αυτό στο μυαλό σου, σε ποιο είδος εκπαίδευσης θα ήθελες να εστιάσεις? Θα πούμε στρατό ξηράς. Και από διοργάνωση στον Ακίριν Σαν. Ένας εχθρικός αξιωματούχος χρησιμοποίησε αειδιαστικά ψεύδι για να στρέψει το λαό εναντίον σου. Η επαρχία ίσως να εξεγερθεί. Για να μου πούνε αυτό. Ναι, είναι αυτός εδώ. Είναι της Μερόης, ο οποίος μας κάνει τη δουλειά, ο σοφός. Και θα πρέπει να πάρουμε κάποια πράκτορα. Μια κατάσκοπο δηλαδή, την Ιπολίτη. Για να μπορέσουμε να τον εξαγοράσουμε. Ωραία, thief. Πλεόνασμα πληθυσμού, Βυθινία και Πόντος. Υπάρχει αρκετό πλεόνασμα πληθυσμού σε αυτή την επαρχία, ώστε να επεκτείνετε ένα από τους οικισμούς σας για την κατασκευή ενός κτηρίου. Για να δούμε. Ναι, είναι νοικομίδια εδώ. Ας κάνουμε μια επέκταση. Και θα βάλουμε πλούτο από τη βιομηχανία. Μήπως και αυξήσουμε εδώ τα έσοδά μας ανά γύρω. Ο Αργάδης θα έρθει ακόμα λίγο πιο κοντά. Ωραία, και θα στείλουμε το στόλο κάτω στη Μιγδόλ. Να δούμε αν μπορέσουμε να τους αποκλείσουμε από τη θάλασσα. Δεν μπορεί να χτυπήσει τον επόμενο γύρο. Ready for orders. Ready for orders. Commander. Και ο Νίκο θα προχωρήσει στη Γάδυρα, ενώ θα έρθει και ο Αετίωνας, όπως κάναμε και πριν. Εδώ η Πολυξένη θα κάνει μια δόλιο φθορά. Αποτυχία. Και προάστια. Και για να δούμε την κατάσταση εδώ. Ναι, εδώ το στράτευμα είναι του κλεόνιμου, έχει πάρα πολλές απώλειες. Οπότε θα στείλουμε μόνο τον κλεωμένη. Let them cower like cattle dogs. We cannot pass.
will escape. Let them cower like kennel dogs. Θα έρθει εδώ και ο Αριστίδης να υποστηρίξει. Βέβαια δεν φτάνει. Πιθανόν στον επόμενο γύρο. Ωραία, ας κάνουμε και μια αναβάθμιση εδώ σε αγροκτήματα. You can call me Nip, treading softly. Και πάμε να χτυπήσουμε και να κάνουμε κήρυξη πολέμους στους Αρβένους. Έχουνε τους Πίκτονες, οι οποίοι είναι συμμαχοί τους. Θα καλέσουμε κι εμείς τους δικούς μας. Αυτόματη επίλυση. Και κατάληψη. Έχει πάρει και αύξηση βαθμού. Αδυσόπιτοι κατακτητές και Ρωμαλαίοι υπερασπιστές, το οποίο δίνει κάποιες άμυνες εδώ, συν ένα οδόφραγμα, συν μία σειρά λάκων με θιάφη και συν μία σειρά στρογγυλών δεμάτων φωτιάς, όπως επίσης και συν ένα σειρά τριβόλων. Θα έρθει και ο Σωσυγένης. Να μετατρέψουμε για τα κτίρια μας. Ωραία, και πάμε τέλος γύρω. Κάποια δεξιότητα εδώ της κατάσκοπός μας. Για να δούμε και ποιος άλλος. Α, και ο Ναύαρχος εδώ, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει. Εδώ μας επιτίθεται η Αραχωσία. Θα κάνουμε αυτόματη επίλυση επίθεσης. Και νίκη, εκτέλεση των αιχμαλώτων. Thank you.
προς υπεράσπιση έρχεται και ένα στράτευμα εδώ της νέας Καρθαγένης. Τα ποσοστά και πάλι είναι υπέρ μας, άρα θα έχουμε αρκετές απώλειες. Υπερβολική πειρατεία, το έχουμε ξαναδεί, στρατολόγηση θα πατήσουμε. Και ολοκληρώσαμε και μία έρευνα, εξελινισμός. Ο εχθρός τραυματίστηκε. Μάλιστα. Και κάποιες απώλειες εδώ βλέπω. Ναι. Διαπραγμάτευση ειρήνης, οι Ινσούβρες με τις Σιρακούσες. Αυτές οι δύο πατρίες παραμέρισαν τις διαφορές τους και σταμάτησαν τις εχθροπραξίες. Και για να δούμε εδώ. Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον εύκολο. Και η πρωτεύουσά τους είναι στην κατοχή μας. Εδώ είναι τα στρατεύματα της Νέας Καρθαγένης, τα οποία μας έκαναν επίθεση πριν. Ready for orders. At your command. Advance. Ready for orders. We hunger for battle. Δυστυχώς δεν έχω τις δυνάμεις να το αντιμετωπίσω. Ready for battle. Θα περιμένουμε να κάνουμε και μια στρατιωτική δολιοφθορά εδώ με την πράκτορά μας. Επιτυχής και αύξηση βαθμού οι πολυξένοι. Ωραία, ας βάλουμε και μια τεχνολογία. Αυτή τη φορά θα βάλουμε ωραία, θα βάλουμε δημοπρασία, θα προτιμήσουμε οικονομία, η οποία μας δίνει συν 3% πλούτο από όλο το εμπόριο, συν 3 εισόδημα από τους δασμούς συμφώνων εμπορίων και επιτρέπει την κατασκευή κάποιων κτηρίων, όπως αγορά σκλάβων, ηχθεαγορά, μακρά στοά και εινοπωλείο. Μας ενδιαφέρει αυτό για να αυξήσουμε και λίγο τα έσοδά μας από τα στο τελείωμα κάθε γύρου. Και για να δούμε και ο βασιλές μας εδώ, ο Αγισίλαος, αν μπορεί να επιτεθεί την Ιδόλ. Πολύ ωραία. Έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλη φρουρά, οπότε θα κάνουμε διατήρηση του αποκλεισμού. Και ίσως κατέβει και ο Αργάτης να το βοηθήσει, θα δούμε στους επόμενους γύρους. Και πάμε και στην Αίγυπτο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Α, έχουν έρθει δύο. Μάλιστα, έχει έρθει και αυτή η ανιχνεύτρια λέει. Το πρόβλημα μας το έκανε αυτός εδώ, θα διαλέξουμε χειραγώγηση. Να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πριν δημιουργήσει ζημιά, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε. Δεν πειράζει. Μάλιστα, ίσως να φέρουμε και τον άλλο στρατηγό, τον Κλεόνιμο.
Και πάμε να δούμε τώρα, για να έχουμε και λιγότερες απώλειες. Μπορούμε να τους κάνουμε και υποδούλωση, θα προτιμήσουμε κατάληψη. Και η αραχωσία έχει πλέον ιτηθεί. Ας κάνουμε και μετατροπή τα κτίρια. Και θα επιτεθούμε και στους Ροξολάνους. Ready for battle. Οι οποίοι έχουν σύμμαχοί τους είναι η Χωράσμη και η Περσία. Θα δεχτούμε. Θα καλέσουμε και εμείς τους δικούς μας συμμάχους. Φυσικά θα έρθει και ο άλλος στρατηγός μας. As you command. For glory and honor! Εύκολη υπόθεση. We hunger for battle. Και άλλη μια πόλη στην κατοχή μας. Θα κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές. Εδώ ο Σιγέννης θα πρέπει να κάνει κάποια παραπάνω στρατεύματα. Α, δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχει γίνει κάποιο κτίριο. Ναι, θέλει 4 γύρους, οπότε θα περιμένουμε. Ναι, σκέφτομαι να μην επιτεθώ μόνο με τον ακρότατο, γιατί πολύ πιθανόν... Η επόμενη πόλη εδώ που είναι είναι Μόσος, η οποία είναι και η πρωτεύουσά τους, να έχει αρκετά στρατεύματα. Οπότε καλό θα ήταν να κάνει και ο Σωσιγέννης τα στρατεύματά του και να μην βιαστούμε και πάρουμε μισθοφόρους. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.